να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του και να εμβαθύνουμε πάνω στα χωρία της Αγίας Γραφής πιστεύοντας βέβαια όπως γνωρίζουμε ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτός ο θεόπνευστος λόγος θα μας εμπνεύσει για να έχουμε ένα, μια καλή πορεία, ένα καλό ξεκίνημα, μια καλή συνέχεια μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίως επειδή η εκπομπή μας είναι ζωντανή, όποιος από εσά θέλει αυτή την ώρα να στείλει ένα μήνυμα, ένα αίτημα ε, μέσα από το διαδίκτυο με ένα email ή με ένα τηλεφώνημα ζωντανά εδώ στην, στα στούντιό μας, δεδομένου ότι στο τέλος της εκπομπής μας συγκεντρώνονται, συγκεντρώνουμε όλα τα αιτήματα αυτά και κάνουμε μια ιδιαίτερη ένθερμη προσευχή για τα αιτήματα των ε, όσων μας παρακολουθούν και για αιτήματα τα οποία τυχόν ε, Υπάρχουν σε όλους σε εσά, οι οποίοι παρακολουθείτε το, ε, το, την εκπομπή μας είτε στείλετε βέβαια είτε δεν στείλετε κάποιο αίτημα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Έχουμε επιλέξει μέσα από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σήμερα, αγαπητοί μα φίλοι και φίλες ένα ωραίο κομμάτι του Λόγου του Θεού. Είναι από το κεφάλαιο ε, πέντε κεφάλαιο, και κατα, από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε λοιπόν. Μετά ταύτα ήταν η ορτή των Ιουδαίων, και ανέβει ο Ιησούς στη Ιεροσόλυμα. Είναι δέν τη Ιεροσαλήμης, πλησίον της προβατικής πύλης, κολυβήθρα η επωνομαζόμενη Εβραϊστή Βυθεσδά έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατοίκεται το πλήθος πολλών των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περίμενων την κίνηση των υδάτων. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά τον καιρό στην κολυμπήθρα και τάρατε το είδωρ. Ώστις λοιπόν εισήρχεται ο πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Ή το δε εκεί άνθρωπος τη 38 έτη Πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρωνε ότι πολύ ήδη καιρό Πάσχη, λέγει προς Αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής. Απεκρίθη προς Αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω, για να με βάλει στην κολυμπήθρα όταν ταραχθεί το ύδωρο ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώι μου κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκω τον κρεβατό σου και περιπάτη. Και αυτή έγινε ο άνθρωπο υγιή και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιπάτη. Ή το δε Σάββατο εκείνη την ημέρα έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι προ τον τεθεραπευμένον, Σάββατο είναι, δεν σε είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κράβα Απεκρίθη προ αυτού: Ο ιατρεύσασμε Εκείνο με είπε, σήκωσε τον κράβατό σου και περιπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπο που σου είπε, σήκωσε τον κρέβατό σου και περιπάτη. Ο δε ιατρευτή δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ισού επεξήλθε επειδή το όχλο πολλή εν το τόπο. Μετά τα αυτά βρίσκει αυτόν ο Ισού εν το ιερό και είπε προ αυτόν, Ιδού έγινε υγιή, μη και τι αμάρτανε, για να μην συγγίνεται χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπο και ανέγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτών. Και δια τούτων κατέτρεχον τον Ιησού οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν διότι έκαμε ταύτα εν σαββάτου. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς. Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα θα έλεγε κανένας, στο να καταλάβουμε αγαπητοί μας φίλοι το έργο του Θεού ποιο είναι το έργο του Θεού τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός εργάζεται από την αρχή της δημιουργίας αλλά και μέχρι το τέλος αυτής και βεβαίως για να, αποκαλ... για να, αποκαλ... για να φανερωθείς αυτό αυτό στον άνθρωπο χρειάζεται μια ιδιαίτερη αποκάλυψη ο Θεός Λοιπόν αγαπητοί μας είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει στον άνθρωπο το έργο του. Ο Θεός είναι εκείνος που διακρίνει ποιες καρδιές είναι ευθυγραμμισμένες, ευ... ποιες καρδιές είναι έτοιμες για να μπορούν να δεχτούν την αλήθεια του λόγου και ο ίδιος ο Θεός σε αυτές, αυτές τις καρδιές να φανερώσει το έργο του, το σχέδιό του. Η επιθυμία λοιπόν του Θεού, αν μου επιτρέπετε αυτό να πω, είναι να φανερώσει τον άνθρωπο και να αποκαλύψει τον άνθρωπο. Ποια είναι η ακριβεστέρα οδό την οποία όταν ο άνθρωπος περπατήσει θα εκτελέσει και θα μάθει όχι μόνο ποιο είναι το έργο του απαρχής κόσμου, κτίσεως και πώς θα τελειώσει αυτό έτσι ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί και αυτός μέσα σε αυτό το, το έβρος, το οποίο θα το αποκαλυφθεί, αλλά ιδιαιτέρως θα έλεγε και κανένας, θέλει ο ίδιος ο Θεός να αποκαλύψει το έργο του σε σένανε. Θέλει να αποκαλύψει το έργο το οποίο θέλει να επιτελέσει ο Θεός μαζί με σένανε και σε σένανε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βέβαια ο άνθρωπος, και αυτό έχει σημασία, δεν θα μπορέσει να καταλάβει ούτε το έργο του Θεού σε μια γενικότερη άποψη, σε ένα ευρύ φάσμα, αλλά ούτε το τι έργο έχει ο Θεός για τον ίδιο νε, εάν ο άνθρωπος δεν προσεγγίσει στον Ιησού Χριστό. Θα λέγαμε ότι όλα τελειώνουν αλλά και αρχίζουν με τη γνωριμία του ανθρώπου με τον Ιησού Χριστό. Και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος λέει Λόγο και γίνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε σε αυτή την προνομιακή θέση. Σήμερα, 2014, ένας καινούριος χρόνος που ξεκινάει μπροστά μας, να κρατάμε το Λόγο του Θεού και να μπορούμε, προσεγγίζοντας το Λόγο του Θεού, κατευθυνόμενοι προς το Λόγο του Θεού, να αποκαλυφθεί σε μας, σε όλους μας, ανεξαιρέτως, ποια είναι η οδό και ποια είναι το έργο το οποίο ο Θεός επιτελεί στο πρόσωπο της γης, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλες τους αιώνε και σε όλες τις εποχές οι οποίες παρήλθαν, αλλά και σε όλα τα χρόνια τα οποία επεκτείνονται μπροστά από εμάς, ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, μπαίνοντα μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού, ο Θεός αυτόν αποκαλύπτει και φανερώνει πραγματικά ποιο είναι αυτό το θεό, θε, θε, θεόπνευστο, και εξαίσιο έργο το οποίο έχει να κάνει με όλη την ανθρωπότητα αλλά και με όλους εμάς ευχαριστούμε τον Θεό. Η γνωριμία λοιπόν με τον Ιησού Χριστό είναι το πρώτο σημείο, είναι το πρώτο στίγμα το οποίο λαμβάνει η χώρα έτσι ώστε στον άνθρωπο να αποκαλυφθεί το έργο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί Όποιο προσεγγίσει το λόγο του Θεού, όποιο εγγύψει, μα λέει ο ίδιο ο λόγο του Θεού, πάνω στο τέλειο νόμο τη ελευθερία, είναι αυτό ο οποίο θα λάβει την αποκάλυψη, θα λάβει την φανέρωση για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο του Θεού, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτόν, αλλά και να είναι και αυτό ένα κομμάτι αυτού του μεγάλου παζλ που λέγεται έργο Θεού στην ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Βεβαίω ο Θεό. Σε όλο τα μήκη και πλάτη της γης, σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές, χρησιμοποίησε ανθρώπους οι οποίοι προσελήθανε σε αυτόν, προσεγγίσανε το Λόγο του Θεού, αφεθήκανε, θα έλεγε κανένας, χωρίς όρους στα χέρια του Θεού και στα εντάλματα και τα διατάγματα του Ευαγγελίου και γίναν άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσε το έργο του Θεού διαμέσου αυτών να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιο είναι όμω εν τέλει και τι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί ο Θεό για όλου μα, αγαπητοί φίλοι και φίλε, η επιθυμία του Θεού είναι πάντε οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση τη αλήθεια και να σωθούν. Όλα δηλαδή συντελούνται σε αυτό το στερέωμα μέσα στη γη, σε όλη τη δημιουργία, στο να φέρουν σε εκπλήρωση αυτή την επιθυμία του Θεού ο άνθρωπος να μην είναι εξωσμένος, να μην είναι δηλαδή μακριά από την παρουσία του Θεού, αλλά ο άνθρωπος, εσύ σήμερα, εσύ ο οποίος δεν γνωρίζεις, εσύ σήμερα ο οποίος δεν έχεις μάθει, δεν έχεις ακούσει, εσύ σήμερα να μάθεις και να ακούσεις. Εσύ ο οποίος έχεις μάθει και έχεις ακούσει, να έρθεις πιο πλησίον, πιο κοντά, να αφουγκραστείς τι ο Θεός εντέλεται για να εκτελέσεις και να είσαι πάντοτε και να συνεχίζεις να είσαι πάντοτε μέσα στο σχέδιο και στο έργο του Θεού που όπως είπαμε είναι πάντες οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Αλλά λοιπόν όλο το έργο το οποίο έχει κάνει ο Θεός σε όλο το πρόσωπο της γης και πάντοτε ένα ήταν το στρατηγικό του σημείο η σωτηρία του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί ο Αδάμ και η Έβα να φύγαν από την παρουσία του Θεού να εξωστήκανε από τον παράδεισο του Θεού, τη Εδέμ ο Θεός, από την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε κατά την επιθυμία του και ακολούθησε πλανημένος τα εντάλματα του διαβόλου και χάνοντας αυτή την παρουσία του Θεού από εκείνη την ώρα, από εκείνη τη στιγμή, ο Θεός άρχισε να εργάζεται έργο σωτηριακό για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο μεγάλη λοιπόν σημασία αγαπητοί μας φίλοι και φίλες έχει σήμερα να καταλάβουμε ότι το έργο του Θεού είναι η σωτηρία των ψυχών. Ότι όλο το σχέδιο και ό,τι εντέλεται ο Θεός μέσα στο λόγο του τον ευλογημένο μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες είναι να αποκαλυφθεί αυτό το έργο και ο άνθρωπος πιστεύοντάς το να γίνει μέτοχος, συμμέτοχος όλων αυτών των οποίων ο Θεός εντέλεται για τους ανθρώπους μέσα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος ο Κύριος, περπατώντας εν μορφή, σωματική μορφή πάνω στο πρόσωπο της γης, αυτό φανέρωσε, αυτό έδειξε, αυτό εσύστησε. Και όσο, ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος φανέρωνε αυτό, τόσο οι ψυχέ αποδεχόντουσαν την αλήθεια και ελευθερωνόντουσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι δεν ελευθερωνόντουσαν μόνο από την δυναστεία του διαβόλου, λαμβάνοντας την θεραπεία του σώματός τους, ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά ιδιαιτέρως θα έλεγε κανένας, αποδεχόμενοι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ελευθερώνουν οι ψυχές τους και νικάγανε πραγματικά τον θάνατο, όχι τον επίγειο, δηλαδή τον φθαρτό θάνατο, γιατί κάποια στιγμή πράγματι όλοι θα περάσουν μέσα από αυτή τη φθορά της σαρκός του θανάτου, αλλά σημασία έχει μέσα από αυτόν τον θάνατο ο άνθρωπος να απολαύσει την ζωή την αιώνιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριος και Άγιος, είναι αυτός δηλαδή, λέει ο Λόγος του Θεού, ο οποίο δεν θα λάβει μέρος στο δεύτερο θάνατο. Και ποιο είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος απομακρυσμός, η απομάκρυση δηλαδή η παντοτινή της ψυχής του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού. Αν σήμερα λοιπόν κάτι εντέλεται το Ευαγγέλιο, είναι ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού μέρα σωτηρίας. Αυτό είναι το μήνυμα και η σημαία του Ευαγγελίου. Σήμερα λοιπόν αποκαλύπτεται σε εμά το Ευαγγέλιο, αποκαλύπτεται σε εμά και φανερώνεται ο λόγος του Θεού, ο στόχος του Θεού, το έργο του Θεού και βέβαια περπατώντα μαζί με τον Ιησού Χριστό, εκείνε τι μέρε, διαμέσω του λόγου του Θεού, βλέπουμε ότι ο ίδιο ο κύριο μα αυτό το έργο εντέλετο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Τι εντέλετο, Τη σωτηρία τη ψυχή και τη σωτηρία του σώματο του ανθρώπου. Την ελευθερία, την παντοτινή ελευθερία από την καταδυναστία του διαβόλου, αλλά και την ελευθερία ευχαριστούμε τον Κύριο, την θεραπεία και την ίαση αυτής της σάρκας, έτσι ώστε μέσα από αυτό να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος όμως μας περπατάει στην προβατική πύλη, πύλη. ευχαριστούμε στην κολυβήθρα, την οπονομαζόμενη Ιβραϊστή Βυθεςδά, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο βλέπουμε τη φορά να βασιλεύει, να κατακυριεύει. Βλέπουμε τον πόνο, βλέπουμε την αδυναμία του ανθρώπου, τη σάρκα η οποία πονάει, σε όλο το μεγαλείο, ε. άνθρωποι με κάθε, ευχαριστούμε τον Κύριο, με κάθε ασθένεια, με κάθε πρόβλημα, έρχεται ασθενεί, που ασθενούν τυφλοί, χολή, ξηροί, Έρχονται και περιμένουν την εύνοια την οποία ο Θεός έχει και επιμελείται σε αυτό το σημείο λαμβάνοντας όποιος προλάβαινε να μπει μέσα, ευχαριστούμε τον Κύριο, λάμβανε τη σωτηρία του, λάμβανε την ελευθερία του, λάμβανε την αποδέσμευση από, το, από το, τα δεινά τα οποία μάστιζαν τη σάρκα του ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, και αυτό είναι το εκπληκτικό, ο Θεός δεν θα αφήσει αμαρτύρητο το όνομά Του. Όμως, ο Κύριος σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές θα φανερώνει το έλεος Του. Όμως, ευχαριστούμε τον Κύριο, πάνω από αυτό, με την παρουσία του Ιησού Χριστού, θα φανερωθεί και η μέρημνα την οποία έχει ο Θεός, όχι μόνο για τη σάρκα του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως, και αυτό είναι το οποίο πρέπει και καλούμαστε να πιστέψουμε όλοι μας, ιδιαιτέρως για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας, βλέποντας έναν άνθρωπο και πολύ ωραία λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ήξευρε ότι ήδη Πολύ καιρό, πάσχει, αν και δεν τον ήξερε, τον ήξερε. Αν και δεν σε ξέρει, σε ξέρει. Γιατί εν αυτό λέει ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Και ο Κύριος μας στέκεται μέχρι την προσδιορισμένη ώρα, γνωρίζοντας τι, βρί, τι βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και, πώς, και τι συμβαίνει γύρω από τον άνθρωπο. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται 38 χρόνια ασθενής, σε αυτόν τον άνθρωπο, όπου η φθορά έχει βασιλεύσει και κατακυριεύσει, θα λέγαμε, όλη τη ζωή αυτού του ανθρώπου, σε αυτόν τον άνθρωπο επιλέγει ο Ιησούς Χριστός να φανεί η δόξα και το έργο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι δύνατο, ενώ βρισκόταν παρόν εκεί στο σημείο που γινόταν η ανταρχή του ύδατος, δεν είναι δυνατό, χολός, στο να κάνει ένα σάλτο θα λέγαμε και να μπει μέσα στα κινούμενα νερά, όταν κάποιο άλλο με μια πιο μικρή ασθένεια, θα λέγαμε, κάποιο άλλο ο οποίο ίσω είχε άνθρωπο και βοηθό, να τον σπρώξει, να τον πετάξει, προλάμβανε τη θεραπεία του. Και κάθε φορά η απογοήτευση της αδυναμίας, της απελπισίας, αθεριεύει και να γιγαντώνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου γιατί πραγματικά ενώ ήθελε δεν εμπορούσε σε αυτόν όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός καθώς θα τον προσεγγίσει καθώς θα τον θα έρθει κοντά του θα του κάνει μια ερώτηση ε. ευχαριστώ με τον Κύριο λέγει προς αυτόν ο Ιησούς θέλεις να γίνεις υγιής. Και εδώ αγαπητοί μας φίλοι και φίλες φανερώνεται το πόσο πραγματικά ανάγκη υπάρχει το θέλω του ανθρώπου, η θέληση του ανθρώπου να ταυτιστεί με το θέλω του Θεού. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε δεν απάνταγε έτσι όπως πραγματικά τον είχε φέρει η κατάσταση και η περίσταση της ζωής του, θα έχανε τη μεγάλη ευκαιρία. Το θέλω σου λοιπόν είναι το οποίο ζητάει να καταθέσεις ο Κύριος σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι να μάθεις το πώς και να διερευνήσεις ποιος είναι ο τρόπος, αλλά το θέλω σου είναι αυτό που, 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 θέλει να παραθέσεις και να καταθέσεις σήμερα μπροστά στα πόδια του Κυρίου. Θέλεις να γίνεις υγιής. Μη διαλογίζεσαι πώς θα γίνει αυτό. Θέλεις να έρθει σε ελευθερία. Μη σκέφτεσαι ποια είναι η οδό. Θέλεις να βρεθείς στην, εύγια, στην εύνοια, του Θεού. Μη σκέπτεσαι τα υπέρ και τα κατά. Πες σήμερα θέλω Κύριε. Θέλω να γνωρίσω όλη την αλήθεια. Θέλω να σε μάθω. Θέλω να, να, γνωρίσω το, το πλάτος, το μήκος, το ύψος, το βάθος της αγάπης σου. Θέλω να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως. Θέλω να περάσω από αυτό το φθαρτό κόσμο στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να αυξηθεί η πίστη μου. Θέλω να μπορέσω να πιστεύω σε σένα, τον Κύριο των Κυρίων. Τον Κύριο όλων των δυνάμεων, χωρίς, προσκόμματα, με μια καρδιά ευθεία, έτοιμη, να καταθέσει το θέλω της. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάτω, από όλες τις συνθήκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να γίνω υγιής. Μην περιμένεις χολός και παραλυτικός τόσο καιρό να καταθέσεις το θέλος σου. Μην αφήνεις να περνάει άλλη μέρα, άλλη ώρα. Έφτασε 38 χρόνια να πάσχει. Μην περιμένεις να περνάνε και μην βλέπεις να περνάνε τα χρόνια και οι μέρες. Σήμερα δώσε την καρδιά σου. Σήμερα κατάθεσε ότι θέλω Κύριε να ελευθερωθώ. Σήμερα πες αυτόν ο οποίος μπορεί με ένα λόγο όπως αυτόν εδώ τον άνθρωπο να επέμβει στη ζωή σου, να κάνει τη γνωριμία του και να σε οδηγήσει εις την αλήθεια. Σήμερα όμως ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλεις να γίνεις υγιής. Και απεκρίθη προς αυτόν ο άνθρωπος, ο ασθενής. κυρία άνθρωπο δεν έχω. Σήμερα όμως σε σένα δεν θα παρέμβει στη μέση άνθρωπος, μια κατάσταση ή μια περίσταση. Σήμερα μπροστά σου θα σταθεί ο αιώνιος και άναρχος λόγος του Θεού. Σήμερα, εάν πραγματικά η καρδιά σου το θέλει και πιστεύεις, αυτό θα πει λόγο για σένα Είναι ο ίδιος εχθές σήμερα και στους αιώνες. Δεν άλλαξε, δεν τροποποιήθηκε, δεν μετέβαλε τη βουλή του. Σήμερα θέλει να πει λόγος και σε σένα δώσε Δώσ' του αυτό το δικαίωμα όταν εσύ καταθέσεις το θέλος σου και πεις ας γίνεις με κύριε καθώς εσύ θέλεις. Και ο Κύριος μας για τον άνθρωπο αυτόν είχε λόγο και ήθε, ήθε, μακάρι σήμερα να έχει λόγο για όλους μας. Λόγο άγιο, ζωντανό και αληθινό. Σήκωσε λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο, σήκωσε λέει τον κρέβατό σου και περιπάτη. Και ευθύ, και ευθύ έγινε ο άνθρωπος υγιής. Δεν μεσολάβησε τίποτα μεταξύ του Λόγου του Θεού, του ρήματος του Θεού και της ενέργειας της οποίας εντέλεται ο Θεός. Το μοναδικό εμπόδιο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες είναι οι καρδιές μας, οι οποίες πρέπει να μείνουν ταπεινές, προσκολλημένες στο θέλημα του Θεού. Η κατάθεση του θέλω μας στην επέμβαση την οποία θα κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ευθύ έγινε γη, σήκωσε το κρεβάτι του και άρχισε να περπατάει. Και γεύτηκε ο άνθρωπος αυτός ότι του έλειπε τόσο καιρό. Και ας μην νομίζουμε ότι η μέρα η επόμενη θα είναι αγωνίζεστε να εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Και όταν ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο τότε δεν είχε άνθρωπο να το βοηθήσει, αλλά σήμερα, τώρα που είναι υγιής, έχει και ανθρώπους εναντίον του. Να σχολιάσουν για την ημέρα την οποία έγινε, έγινε υγιής. Τον τρόπο που σήκωσε το κρεβάτι του. Οι άνθρωποι θα βρούνε να πούνε για να σταθούν εμπόδιο σε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να κάνει μαζί σου. Σε σένανε. Μην ακούς τις φωνές της ξένες Άκουσε μόνο το λόγο του Θεού σήμερα. Ο οποίος αγαθεί βουλή βουλεύεται. Ο Κύριος θα απομακρυνθεί για λίγο από αυτό να είναι. Ξέρει όμως που θα τον συναντήσει όπως ήξερε πόσα χρόνια ήταν εκεί παραλυτικός και το έργο του θα το κάνει τέλειο και ολόκληρο. Δεν θα τον αφήσει μόνο με αυτή τη χαρά της θεραπείας του σώματός του γιατί δεν είναι όλο το σχέδιο του Θεού αυτό και όλο το έργο του αλλά θα θελήσει να τον ξαναβρει λίγο αργότερο για να του υπενθυμίσει κάτι. Είπαγε και στο εξή μην αμάρτανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι η ασθένεια του σώματος μπορεί να το φέρει στο θάνατο, αλλά αυτό το οποίο πιο πολύ θέλει ο Κύριος, γιατί ο θάνατος ούτως ή άλλως θα τον φτάσει κάποια στιγμή, είναι να αποχωριστεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, ο αιώνιος. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το τόπο της Ιβιθεσδά, ο Κύριος μας εργάστηκε το έργο του Θεού, φανέρωσε στους ανθρώπους και στον χολό ιδιαιτέρως αυτόν τον άνθρωπο, ότι το σχέδιο του Θεού είναι η σωτηρία της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να καταλάβουμε αυτό το έργο του Θεού, να το αποδεχτούμε χωρίς όρους μέσα στην καρδιά μας, να γίνουμε και εμείς σκεύη δικά Του για να μπορέσει το έργο του Θεού να προχωρήσει, για να μπορούσουμε να γίνουμε και εμείς μάρτυρες αυτού του, νου, του έργου πρώτα της δικής μας ζωής και μαρτυρίας και ομολογίας και μετά σε ό,τι ο Θεός εντέλετε να εργαστεί διαμέσου ημών, ευχαριστούμε τον Κύριο σήμερα λοιπόν είναι η μέρα την οποία μας καλεί ο Θεός να, να, να καταταγούμε στο στράτευμα του Κυρίου που θα εκπληρώσει το έργο του Θεού σήμερα μας καλεί ο Θεός να εννοήσουμε ότι το έργο του έχει συνέχεια ότι μαζί μας έχει ο Κύριος την δυνατότητα να εργαστεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την επίτευξη του στόχου του, που όπως είπαμε στην αρχή είναι ότι πάντες οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Ήθε φίλε μας ο Κύριος να μας εμπνεύσει μέσα από αυτό το λόγο και να μας βοηθήσει και εμείς να σταθούμε έτσι όπως ο Θεός θέλει ακολουθώντας αυτόν ακριβώς επί το λόγο του.